Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ Πτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλο και τον αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτεγο Γεώργιο Καμπά, επισκέφθηκε το αρχηγείο του ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού στη Ξάνθη, όπου τον υποδέχτηκε ο διοικητής Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δραστηριότητες των σχηματισμών και των μονάδων. Ενώ στη συνέχεια ο κ. Παναγιωτόπουλος βρέθηκε και στο στρατόπεδο Καρακώστα, αλλά και στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Καβάλας. Ταξιάρχος Γεώργιος Χατζηγεωργίου, υποδιοικητής. Συνταγματάρχης Ιωάννης Καραγιάννης, επιτελάρχης. Συνταγματάρχης Θεόδωρος Ελευθεριάδης, βοηθός επιτελάρχη. Επίσημη επίσκεψη στο ΔΕΛΤΑ Σώμα Στρατού Θράκης και στην Μεραρχία στην Καβάλα πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Τι και αν κλήθηκαν τα μέσα ενημέρωσης για να καλύψουν την περιοδία του Υπουργού, ωστόσο στενοί τους συνεργάτες απαγορεύουν την είσοδο στις τηλεοπτικές κάμερες. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τίμησε τον επόπλο Χία Χρήστο Γκιαουράκη, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες έσωσε τη ζωή πολίτη που υπέστη καρδιακό επεισόδιο, καθώς βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του στην Ξάνθη. Ο Υπουργός είναι χάρη τον επαξιωματικό για την αδρία και το θάρρος που επέδειξε, προκειμένου να σώσει τον πολίτη που βρισκόταν σε κίνδυνο, γεγονός που αποδεικνύει εμπράκτως την υψηλή αίσθηση του καθήκοντος και της εισφοράς προς το κοινωνικό σύνολο από τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις.